Πάμε παιδιά, τομέας 5. Έχει ανοίξει ο ουρανός, βρέχει καταρακτοδός. Πιθανόν να το βλέπετε και μέσα από την οθόνη. Τι έχουμε τώρα στο τομέα 5? Παιδιά, σιδερώματα. Σιδερώματα τόσο στην πλάτη του πυλώνα. Να το πιάσει εδώ ο φακός. Η βροχή είναι αλίπητη. Πιθανόν να την κλείσω τη μηχανή. Έτσι. Σιδερώνεται πάνω από το κίτρινο. Την κίτρινη μεμβράνη, όσο και στο πάτωμα, έξω από τη μεγάλη τρύπα, έτσι, εκεί σιδερώνεται. Εδώ έχουμε τους 32 τένοντες, είναι μέσα στους θύλακες Inox, έτσι. Παιδιά, κλείνω, η βροχή είναι αλίπητη. Όπως βλέπετε παιδιά, φίλες και φίλοι του καναλιού Black Horse, εδώ γίνεται ο χαμός με την βροχή. Παρόλα αυτά τα μαστόρια συνεχίζουν με πιο μεγάλη ζέση τις εργασίες, έτσι ώστε να στρωθεί με σιδεριές ο περιβάλλον χώρος της τρύπας, σε εισαγωγικά, του πυλώνα του Βόλγου Δυτικού. Ακούτε πάνω στην ομπρέλα, γιατί το καλό του παλικάρι ξέρει καλά το μονοπάτι, πήρα την ομπρέλα. Ωραία. Εγώ βρέχομαι, η κάμερα όμως, εντάξει, ευτυχώς δεν βρέχεται η κάμερα. Λοιπόν, το διασκεδάζω και λίγο. Παιδιά, ξέρετε, η γυναίκα μου έχει πυρετό 40. Μόλις κόλασα, ήρθα όσο ώρα μπορώ. Έτσι να πάρω το βίντεο, να σας το ανεβάσω μεσημέρι, απογευματάκι, πρώτα ο Θεός. Να δω και την κυρία μου. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Λοιπόν. Βλέπουμε τώρα ότι οι εργάτες από τον πυλώνα βγήκαν, είναι αυτοί οι μπλοκαπελάκηδες, οι οποίοι πήγανε να βρούνε μια προστασία στο πρώτο, ας πούμε, όροφο, έτσι, του τομέα 6. Εδώ βλέπουμε την πρέσα, όπα, την πρέλα, όχι μόνο βρέχει, αλλά φυσάει κιόλας. Λοιπόν, βλέπουμε την πρέσα να αποχωρεί. Ανοίγω λίγο το πλάνο για να βλέπω και εγώ μέσα από την κάμερα, γιατί βρέχομαι πάρα πολύ. Είμαστε τομέα 5. Βλέπουμε πάνω για τους καινούργιους φίλους που δεν έχουν δει προηγούμενα βιντεάκια. Και τους παρακινώ παιδιά, επειδή είναι απολαυστικά τα βιντεάκια τα προηγούμενα, ειδικά με το πυλώνα, ανατρέξτε στο κανάλι Black Horse AEK. Στις ημερομηνίες, ξέρω εγώ, 19, 20, 21, 22 του Μάη, να τα δείτε. Μη χάνετε αυτά τα βιντεάκια, είναι επικά. Όχι μόνο από τα δικά μου, το δικό μου κανάλι, και τα άλλα παιδιά, τα εξήδικα κανάλια, τα στηρίζουμε με τις εγγραφές. Καθώς μιλάω, εσείς βλέπετε παιδιά το τι γίνεται, τι βρόχα πέφτει και τα λοιπά. Εδώ πίσω βλέπουμε τα καλυπώματα, και όσοι με ρωτάτε τι θα γίνει με τα νερά, σας απαντάω ότι εδώ θα πέσει πάρα μα πάρα πολύ τσιμέντο, μπετό, και θα κλείσει αυτή η τρύπα, που και καλά υπάρχει πρόβλημα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, έχουμε εδώ τη γέφυρα, η οποία είναι σε δύο τμήματα, την έχουν ενώσει και είναι οριζόντια πάνω στους δύο αυτούς πυργίσκους, τους κόκκινους, έτσι ώστε να μπορέσουμε μέσα από τις βάσεις του, εδώ του, της γέφυρας, να μπουν οι 64 τένοντες. Μέχρι στιγμής έχουν μπει σε αυτό το πυλώνα οι 32. Λοιπόν, κλείνω παιδιά και αυτό το βιντεάκι, έτσι, ή μάλλον όχι, να το πάω συνεχόμενα λίγο, να δούμε τι έχει γίνει στο τομέα 5α, ας πούμε. Το ας πούμε το πάω εισαγωγικά, αυτό είναι το ας πούμε. Βλέπουμε αποκαλυμμένες τις τσιμεντένιες κολόνες, έτσι, και πάνω σε αυτές υπάρχουν οι αναμονές. Ό,τι βλέπουμε σε αναμονή, στη συνέχεια των ημερών θα βετωθεί. Λοιπόν, κλείνω και αυτό το βιντεάκι, το δεύτερο για σήμερα. Βλέπουμε την ελικοπτέρωση. Ζήτω η ΑΕΚ, ρε μαγκές!